Ολοένα και πιο κοντά στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ κινούνται οι τελευταίες εξελίξεις, καθώς κατατίθενται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Οι κανονισμοί που αφορούν τις εισφορές και τις συμπληρωμές που θα καταβάλουν οι δικαιούχοι. Οι κανονισμοί που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν το ύψος των συμπληρωμών συνεισφορών των δικαιούχων, τον τρόπο με τον οποίο θα εισπράττονται αυτά τα ποσά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα καταλήγουν στο ταμείο του ΓΕΣΥ. Αισιόδοξος για την ψήφιση των κανονισμών εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας. Εγώ για τα χρονικά δεν είμαι αισιόδοξος. Απόκειται πλέον στη Βουλή να τα ψηφίσει εντός των χρονογραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου βρέθηκε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας ώστε να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία των δύο σημαντικών μεταρρυθμίσεων, τόσο της αυτονόμησης όσο και του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Κοινή διαπίστωση είναι ότι προβλήματα υπάρχουν στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ωστόσο, τα πολιτικά κόμματα δηλώνουν έτοιμα να στηρίξουν το όλο εγχείρημα. Οι υπερβολές, οι οποίες καθημερινά ακούγονται από κάποιους, οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν την όποια δράση, πρακτική εφαρμογή υλοποίησης και εξέλιξης, νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας. Καραδοκού και ληστριγόνες και τα αρπακτικά για να αναβαγίσει αυτή η προσπάθεια. Ο καθένας μας θα κριθεί και από το αποτέλεσμα των ενεργειών και των πράξεων του, αλλά και από την στάση και την υπευθυνότητα την οποία θα επιδείξει. Θα σταθούμε δίπλα και μπροστά έτσι ώστε αυτό το μεγάλο επίτευγμα του Κυπριακού λαού που ψηφίστηκε από ολόκληρη τη Βουλή πέρσι να τύχει εφαρμογής. Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου απάντησε και στις φημολογίες για μη ένταξη αρκετών γιατρών στο ΓΕΣΥ λόγω μη παροχής ικανοποιητικών οικονομικών απολαβών, ξεκαθαρίζοντας ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι γιατροί θα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα σε καθεστώς ΓΕΣΥ από ό,τι αμείβονται αυτή τη στιγμή.